Ενώπιον Ειδικής Επιτροπής του Καταλανικού Κοινοβουλίου απολογήθηκε την Παρασκευή ο πρώην πρόεδρος της Περιφερειακής Κυβέρνησης Ζορντί Πουγιόλ. Ο 84χρονος που υπήρξε επικεφαλής της για 23 χρόνια κατηγορείται για διαφθορά και φοροδιαφυγή μετά τις αποκαλύψεις ότι η οικογένειά του έκρυβε σε φορολογικούς παραδείσους χρηματικά ποσά εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Σα διαβεβαιώνω ότι δεν ήμουν ένας διεφθαρμένος πολιτικός. Ακριβώς αυτό. Το λέω κατηγορηματικά. Δεν είμαι διεφθαρμένος. Το επαναλαμβάνω. Ποτέ δεν έλαβα χρήματα εξαιτίας μιας πολιτικής ή διοικητικής απόφασης. Η ακρόαση του πρώην Προέδρου της Καταλανικής Κυβέρνησης έγινε μία ημέρα πριν ο νυν Πρόεδρος Άρτουρ Μας υπογράψει το διάταγμα με το οποίο επίσημα θα ζητήσει την διεξαγωγή του δημοψηφίσματος για την ανεξαρτησία της περιοχής. Το δημοψήφισμα έχει ήδη προγραμματιστεί για τις 9 Νοεμβρίου. Ωστόσο, η κυβέρνηση Ραχώη έχει διαμηνήσει ότι είναι παράνομο και εφόσον διεξαχθεί, δεν πρόκειται να αναγνωρίσει το αποτέλεσμά του.